Ξεκάθαρη είναι η διαδικασία που προβλέπει ο ποινικός κώδικας για τις περιπτώσεις όπως αυτή που εκτυλίχθηκε στο Βενιζέλιο νοσοκομείο του Ηρακλείου, όπου μητέρα 15χρονου αρνήθηκε την όποια ιατρική πράξη στο παιδί της. Η γυναίκα της οποίας το 15χρονο παιδί μεταφέρθηκε στο Βενιζέλιο από το νοσοκομείο Χανίων την περασμένη Παρασκευή, την Κυριακή μετά τις αντιδράσεις της και μετά την ενημέρωση του εισαγγελέα, συνελήφθη και κρατήθηκε μέχρι χθες στο πρώτο αστυνομικό τμήμα, ενώ με εντολή πάλι εισαγγελέα φέθηκε ελεύθερη και θα οριστεί τακτική δικάσιμος. Η έννοια της επιμέλειας έχει να κάνει με τη την προστασία του ανηλίκου από τους γονείς του ή του έχοντος την επιμέλεια, τέλος πάντων. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι πρέπει να αυθαιρετεί ο έχον την επιμέλεια. Πάντα πρωτίστως πρέπει να ενδιαφέρεται να προστατεύει το ένομο συμφέρον του ανηλίκου. Πώς όμως θεμελιώνεται το αδίκημα της έκθεσης σε κίνδυνο σε τέτοιες περιπτώσεις? Πώς προστατεύεται ο ανήλικος από μια πιθανή πράξη ή παράληψη του γονέα που έχει την επιμέλειά του? Όταν λοιπόν η οποιαδήποτε λήψη αποφάσεως μπορεί να αποβεί μοιραία για τη ζωή και τη σωματική του ακαιρεότητα, είναι προφανές ότι παραβιάζει το καθήκον επιμέλειας από κάθε άποψη. Οπότε σε αυτή την περίπτωση παρεμβαίνουν προφανώς οι αρμόδιοι, δηλαδή ο εισαγγελέας. Διότι όταν τίθεται ζήτημα προστασίας της ζωής και της σωματικής ακαιρεότητας, είναι προφανές ότι δεν μπορεί να αυθαιρετεί ο καθένας, ιδιαίτερα όταν έχουμε μια επιβεβλημένη ιατρική πράξη. Οι προβλέψεις του ποινικού κώδικα είναι ξεκάθαρες και για τις περιπτώσεις που ο έχων ή η έχουσα την επιμέλεια του ανηλίκου επιθυμεί να λάβει και δεύτερη ιατρική γνωμάτευση. Και εκεί ο χρόνος αλλά και η κατάσταση του ανηλίκου διαμορφώνουν το πλαίσιο εντός του οποίου μπορεί να λειτουργήσει αυτός που έχει την επιμέλεια και πάντως συνδέεται άμεσα με το τι θα αποφανθούν οι γιατροί για την υγεία του τέκνου. Εάν λοιπόν επιβάλλεται να γίνει άμεσα ιατρική πράξη, τότε αυτό δεν έχει να κάνει με τη δεύτερη γνώμη που δεν απαγορεύεται να τη ζητήσει. Δηλαδή αυτό δεν είναι κάτι το οποίο είναι επιβλαβές καταρχήν. Αν όμως αυτό αποβαίνει σε βάρος του ανηλίκου εξαιτίας της καθυστέρησης, αυτό είναι επιβλαβές. Η 43χρονη μητέρα, όπως δήλωσε στην Κρήτη τη βιοδιοικητής του νοσοκομείου, ενώ τόσο το παιδί όσο και ο πατέρας έδειχναν να συνενούν στα όσα έκριναν οι γιατροί, η ίδια αντιδρούσε στεναρά. Από την Παρασκευή που μεταφέρθηκε στο Βενιζέλιο ως την Κυριακή, οι θεράποντες ιατροί, αφού έκριναν ότι αδυνατούν να συνεργαστούν και ότι στο παιδί επιβαλλόταν να γίνουν άμεσα συγκεκριμένες ιατρικές πράξεις για την ασφάλειά του, μέσω των αστυνομικών αρχών ενημέρωσαν τον εισαγγελέα, ο οποίος διέταξε τη σύλληψή της. Η γυναίκα φέθηκε χθες Δευτέρα ελεύθερη, ενώ η εντολή του εισαγγελέα για περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης συνοδεύθηκε από τη διαβίβαση της δικογραφίας και πιθανά τον ορισμό δικασίμου. Η μητέρα του παιδιού προέβαλε αντιρρήσεις και ισχυριζόταν ότι του κάνουν κακό στην υγεία. Και πάλι την επόμενη μέρα η μητέρα του παιδιού ανέτεια εμπόριζε το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό της παιδιατρικής να δώσει θεραπεία του παιδιού παρά τις εκκλήσεις του πατέρα και του ίδιου του παιδιού, που την παρακαλούσαν να σταματήσει να εμποδίζει την εφαρμογή της θεραπείας. Επειδή λοιπόν η θεραπεία αυτή θεωρήθηκε επίγουσα, κρίθηκε απαραίτητη η ενημέρωση της υπηρεσίας, μέσω της άμεσης δράσης. Ζητήθηκε από τον εισαγγελέα η κράτηση της μητέρας στο αστυνομικό τμήμα, προκειμένου να συνεχίσει η αγωγή στο παιδί. Η μητέρα μετά την ολοκλήρωση της κράτησής της επέστρεψε στα Χανιά, ενώ το παιδί νοσηλεύεται στο Βενιζέλιο και η κατάστασή του είναι ικανοποιητική. Όπως δήλωσε η διοικήτρια της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης, εάν καταστεί απαραίτητο, το παιδί θα μεταφερθεί για πιο εξειδικευμένη θεραπεία στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ηρακλείου. Είναι σε συνεννόηση γιατροί του Βενιζελίου και με τους γιατρούς του Τριτοβάθμιου Νοσοκομείου, του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου, και αν χρειαστεί θα έχουμε και μια διακομιδή του παιδιού προκειμένου να λάβει πιο εξειδικευμένες υπηρεσίες υγείας. Η κατάσταση της υγείας του, η κλινική του εικόνα είναι καλή, παίρνει τη θεραπεία που χρειάζεται και παρακολουθούμε πολύ στενά το περιστατικό.